Πανελλαδικές 2022, διπλό μηχανογραφικός ως κατάργηση. Ο μικρόν τέσσερις λόγοι να αποφύγουμε τη σκόπιμη και 6% στα 703 ευρώ, 6% η, αύξηση του, η δεύτερη αύξηση του κατώτου του μισθού. 6, 6. Η νέα αύξηση στο 100% του μισθού από την 1η Μαΐου. Τι προβλέπει το βασικό σενάριο της κυβέρνησης. Πυρετό στα σούπερ μάρκετ, ποια προϊόντα βάζουν φωτιά στα ράφια. Και προκλήσεις η μαιου τι προβλεπει το βασικο σεναριο της κυβέρνηση τώρα στα ραφια και προκλησεις η άγκυρα τωρα επιτιθεται και στην Πρόεδρο. Η καθημερινή ζητάει απευθεία διάλογο ενώ απειλεί ο Ερντογάν αλλαγέ χωρί ρήξει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι πόντιοι πρόσφυγε επιστρέφουν στα Σούρμενα. Και άλμα τιμών, σε βασικά άγαθα. Η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση κοινοθετεί την ένταση στα ΑΕΗ. Φοιτητέ αποφασισμένοι να ματαιώσουν το κακότεχνο έργο. Άγγελο Συνήγο, εντό του 2022, η Πανεπιστημιακή Αστυνομία στα Ιδρύματα. Είχαμε και τον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, ε, χθε τον κύριο Θοδωρικάκο μα ανέδειξε το, το σχέδιο. Και έχουμε και μεγάλη ένταση, παιδιά. Και χθε είχαμε μεγάλη ένταση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Α ελπίσουμε να εκτονωθεί η κατάσταση. Είναι αυτό που σου έλεγα ότι φοβούνται ότι θα, θα δημιουργούνται ζητήματα για αρκετό διάστημα. Ελεύθερο τύπο, αποκλειστικό, η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου για τι κύριε συντάξει, η απόφαση για αναδρομικά στο δημόσιο αυξάνεται στα 700 ευρώ ο κατώτατο μισθό. Σκληρή απάντηση στην τουρκική πρόκληση κατά τη Προέδρου. Ποιοι και πώ θα παίρνουν χάπια κατά του κορονοϊού. Ξεκινάει από σήμερα. σήμερα. η πλατφόρμα για τα 10.000 χάπια τη. Ε... Τα αντιικά, τα μονοκλονικά παιδιά τα χαιρετάμε. Τελειώσαν τα μονοκλονικά. Πάμε τόπο και τα αντιικά. Με τα ίδια κριτήρια με τι Να δούμε προϊπότες. και πώ θα λειτουργήσουν. Γιατί τα μονοκλονικά Μάλιστα. δεν λειτουργούν. Και να δούμε και τι δουλειά θα κάνουν αυτά, ε. Δημοκρατία, Ιστορία για Νενέκου, ντοκιμαντέρ ντροπή από το Σκάι. Παραχαράσει χιδέα την αλήθεια, εθνομιδενιστικό παραλήρημα για την επανάσταση του 1821 και του Ήρωε, μαζί με απροκάλυπτο ξέπλυμα των μνημονίων. Ο Στάθης Καλύβας υποστηρίζει ότι το ελληνικό κράτος δημιούργησε το έθνος, μας έδωσε ως ανοιξένοι και όθωνας και μας σώζουν διαρκώς. Οι τροϊκανοί του 1898 έβαλαν τάξη που έφερε θριάμβους. Το κράτος μας έχει και γερμανικό DNA. Μπράβο παιδιά. Ακόμη, απολύσεις αλλά όχι λουκέτο στην Αυγή. Ε, παρέμβαση χθε μετά το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, το παρασκήνιο και οι χθεσινέ κόντρε κορυφή, αν είναι δυνατόν τώρα έτσι, να χρειάζεται να συνδυάσει τελευταία στιγμή το Πολιτικό Συμβούλιο, παιδιά, για να σωθεί μια ιστορική εφημερίδα. Για σοβαρευτούμε. να σοβαρευτούμε λιγάκι. Να σοβαρευτούμε λιγάκι, σα παρακαλούμε πολύ. Ο ο Δεν πρέπει μας, ε? να κλείνουν οι εφημερίδε. Κουράει ο συναδέλφο μα, γιατί. Ε, βέβαια. Ε, θα υπάρχουν να απολύσει. Γιατί έπρεπε εργίασεις. να, 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 να ο Τσέκερη, να πει αυτά που είπε, να φτάσει η εφημερίδα στο Μηπαρέκη για να στηριδεάσει το πολιτικό συμβούλιο για να αποφασίσει τη διάσωση ε, με εκαθαρίσει. Δεν το βλέπαν να έρχεται. Δεν φοράζει μόνο ο Τσέκερη. Φοράζει και ο Στούμπο πριν από λίγο καιρό. Δυστυχώ περνάει δύσκολα. Και έλεγε, παιδιά, ο περνάμε πολύ δύσκολα. Τύπος, Δεν έπρεπε να γίνουν αυτά. Πάμε. Η αυγή. αυγή. Συνεχίζουμε, προχωράμε μπροστά. Ομόφωνη απόφαση για την αυγή, αναδιάρθρωση με καθημερινή, κυριακάτικη έκδοση και site. Τσουνάμι για την κοινωνία. πληθωρισμός 5,1% ρεκόρ εν Στα ύψη ανατιμή στην ενέργεια. Φυσικό αέριο 135% πάνω. Πετρέλαιο 34% πάνω. Ρεύμα 45% πάνω. Στέγαση 18% και αρνή κατσίκη σχεδόν στο 20% επάνω. Μάλιστα. Ρίζοσπάστη. Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μα. Αγώνα για την προστασία τη υγεία του λαού. Μαζικέ συγκεντρώσει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλε πόλει για ενίσχυση του δημόσιου συστήματο υγεία. Εστία, ο επιβουλέα των νησιών μα, Κίλιντζάρογλου, βραβεύει τον σύντροφο Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργό δέχεται διάκριση από αυτόν που θεωρεί ότι 156 νησιά και νησίδε του Αιγαίου τελούν υπό ελληνική κατοχή. Στην κότλα. Ξεπλένουν τι απάτε των εισηγμένων εταιριών με πενταετή διαγραφή των επιχειρηματιών που εμπλέκονται σε κακογηματικέ πράξει. Νόμο πλυντήριο για του μεγαλόσχημου που ληστεύουν του μικροεπενδυτέ στο χρηματιστήριο. Και εκτινάχθηκε στο 5,1% πληθωρισμό το Δεκέμβριο. Αρνητικό ρεκόρ δεκαετία στην ακρίβεια. Εσπρέσο. Ο COVID μίκρινε το μόριο 30χρονου. Ορίστε. Νόσησε τον Ιούλιο και έχασε 3,8 εκατοστά. Τι λένε οι επιστήμονες για το φαινόμενο COVID-DIC. Μόνιμη βλάβη υποστηρίζουν οι γιατροί. Εντάξει, το βήχα τον ακόμα. αντέχει. Αυτό θα δεν θα το αντέχει. Δεν θέλω να διαβάσω κάτι άλλο. Ναι. Star Press, έλα κύριε Περούλη. Κλωτσιέ <laughs> στο πρόσωπο δεκάχρονου αμαία το συγκλονιστικό υλικό από το έθνο.gr που είδε το φω τη δημοσιότητα δυόμιση χρόνια μετά το περιστατικό. Ε, έλα, με τον φυσικό θεραπευτή να βασανίζει, να κακοποιεί με αυτό το βάναυσο και, και χιδέο τρόπο. Και να του αυτός ο κύριος δουλεύει τώρα δύο μισή χρόνια Μάλιστα. κάπου. Έτσι. Μάλιστα. Είναι αυτεμπορική. Πληθωριστικό κοκτέιλ, Δεκέμβριος, ρεκόρ 11 ετών με συν 5,1% δυσκολότεροι επόμενοι μήνε. Και επισπέδονται δεύτερη αύξηση του κατώτου μισθού. Και τύπο Θεσσαλονίκη, καμπανάκι από την εστίαση τη Θεσσαλονίκη για στήριξη. Ζητούν μέτρα στήριξη οι επαγγελματίε για να επιβιώσουν στην κρίση.